Από μικρός βλέποντας τον πατέρα μου και τη μητέρα μου να ασχολούνται με τη γεωργία και βοηθώντας και εμείς, μας άρεσε το επάγγελμα. Αργότερα ο πατέρας μου, βλέποντας τον να πρωτοπορεί και να εφαρμόζει νέες μεθόδους καλλιέργειας στη φράουλα και στην υδροπονία, αποφάσισα και εγώ να ασχοληθώ μαζί του στην παραγωγή της φράουλας. Επίσης, μου αρέσει και η τεχνολογία προσωπικά και έτσι με τράβησε περισσότερο να ασχοληθώ μαζί του. Η νέα μέθοδος που εφαρμόζεται εδώ πέρα, η υδροπονική, έχει, αντιλαμβάνομαι, πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Τα πλεονεκτήματα σίγουρα είναι περισσότερα. Υπάρχει με την υδροπονία, έχουμε περισσότερα φυτά στο χώρο μας, στο θερμοκηπείο. Επίσης, κάθε χρόνο δεν μειώνεται η παραγωγή που είχαμε στο χώμα. Δηλαδή, στο χώμα κάθε χρόνο μειώνεται η παραγωγή, έτσι θα έπρεπε να μετακινούμαστε. Επίσης, η ποιότητα και η ποσότητα της παραγωγής είναι αυξημένη. Τα μειονεκτήματα είναι το αυξημένο κόστος κατασκευής της υδροπονίας. Και επίσης, θα πρέπει ο παραγωγός να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί αν γίνει ένα λάθος, έχει άμεση επίπτωση στην παραγωγή.